Μπορεί η περιβόητη δεδροφύτευση να έγινε στις 21 Μαρτίου, μπορεί η Επιτροπή να συστήθηκε λίγο μετά. Ωστόσο, έως και σήμερα, κανένας απολογισμός δεν έγινε από πλευράς αντιδημάρχου Πρασίνου για τη διαχείριση της δωρεάς των 10.000 δολαρίων από την οργάνωση Φύτεψε τις Ρίζες στην Ελλάδα. Το θέμα αυτό απασχόλησε την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου κατόπιν πρωτοβουλίας των κυρίων Βασιλούδη και Ανταμπούφη που συνεκλήθηκε Τρίτη το πρωί, χωρίς βέβαια να δοθούν και πάλι απαντήσεις, αφού η συζήτηση παραπέμφθηκε για την Τετάρτη, όπου επιτέλους θα συνεδριάσει η περιβόητη επιτροπή που αποτελείται από τους κυρίους Αγκόρτσα, Παπασταματίου και Βασιλούδη. Τα άτομα της Οικονομικής Επιτροπής, η Δημοτική Συμβουλή, ορίστηκαν από την Οικονομική Επιτροπή. Ναι. Θα συγκληθούμε εμείς ως Επιτροπή την Τετάρτη και μετά θα απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση. Μάλλον τώρα το μεταθέτετε. Όχι, σας πάει για την Τετάρτη. Εγώ λέω πάρα πολύ απλά. Όφιλε να έχει συγκληθεί η Επιτροπή, να υπάρχει απάντηση της Επιτροπής στο τελευταίο συνεδρίο του Δημοτικού Συμβουλίου. Μα εδώ έγινε στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Λέτε ότι ολοκληρώθηκε το έργο. Έγινε στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ένα μεγάλο μέρος. Ωραία. Ναι. Έγινε ερώτηση συναδέλφου μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Και απαντήσατε όπως λέτε. Εσείς. Ναι. Όχι η Επιτροπή. Μα εγώ απάντησα σήμερα. Πολύ ωραία. Όχι η Επιτροπή. Η Επιτροπή ναι. Πότε θα λάβει γνώση του τι γίνεται και πότε θα συζητήσει αυτά τα θέματα. Την Τετάρτη έχουμε Συμβούλιο. 28 του Μαρτίου συγκεκριμένη Επιτροπή. Δεν ήταν λογικό. Ας πούμε, αν όχι την επόμενη, σε μια εβδομάδα να μαζευτούμε να μας πείτε ότι ξέρετε έκανα αυτά γιατί έτρεχε κάτι. Από τώρα και στο εξής θα κάνουμε αυτό για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Γιατί πήραμε τέτοια έκταση και νομίζω ότι δεν πρέπει η τιμή και του Δήμου και εμάς εδώ πέρα. Σε ό,τι αφορά στο θόρυβο που προκλήθηκε, ο Δήμαρχος Ξάνθης, ιδιαίτερα εκνευρισμένος, επετέθηκε στα μέσα ενημέρωσης, καλύπτοντας για άλλη μια φορά τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για τις κινήσεις του που δημιούργησαν σωρία ερωτηματικών. Δηλαδή έπρεπε να γίνει αυτός ο τόρος, κ. Κότσα. Ο τόρος. Είναι σαφώς άσχετος με την όλη δραστηριότητα. Ο τόρος έχει δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, δεν θέλετε να το συζητήσετε εδώ στην οικονομική. Όχι, δεν είπα για τέτοιο. Άμα είναι θέμα οικονομικής, θα το συζητήσουμε. Καταρχάς, τζάπα έγινε τόρος και το τι λένε οι εφημερίδες μην δίνεται και τόση μεγάλη σημασία. Οι εφημερίδες εδώ γράφουν και κάνουν τέρατα, σημεία και τέρατα. Και το λέω επειδή με παίρνει και η τηλεόραση και πρόσφατα είχαμε θέση εφημερίδων να παίρνεις φόρα και να πηδάς από τις ταράτσες. Σε τέτοιο σημείο έχουμε φτάσει με τις εφημερίδες. Ακολούθως, ο κύριος Τηλιανίδης ζήτησε από τον κύριο Αγκόρτσα να συγκληθεί επιτέλους η άτυπη επιτροπή για να υπάρξει απολογισμός και απόφαση για τη διάθεση του ποσού που υπολείπεται, παραδεχόμενος βέβαια ότι η κατάσταση είναι λίγο μπερδεμένη. Είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση, αλλά εσείς σαν επιτροπή καθίστε, δέστε τα και ό,τι μας φέρετε εδώ. Και πιστεύω να συμφωνήσετε δηλαδή σε αυτά να πάμε και επί τόπου, που έγιναν, να τα εγκρίνουμε για να τελειώνουμε. Ναι. Και να μας πείτε και τι πρέπει να γίνει με το υπόλοιπο ποσό, ώστε να κλείσει αυτό το θέμα. Βέβαια, ο κύριος Αγκόρτσας ισχυρίστηκε ότι η ιστορία δεν είναι καθόλου μπερδεμένη για να ζητήσει κατόπιν συγγνώμη επειδή αμφισβήτησε τα λεγόμενα του Δημάρχου, ενώ καμία απάντηση δεν δόθηκε για ποιο λόγο δεν συνεκλήθη έως σήμερα η Επιτροπή. 28 Μαρτίου. Διατείνεται ο κύριος Αγκόρτσας, δεν βρήκε ημερομηνίες να συγκαλέσει την Επιτροπή. Από τις 28 Μαρτίου είναι ορισμένη η Επιτροπή. Ωραία, τι θέλετε, πάρω το κεφάλι. Όχι, δεν είναι να πάρουμε κανένα στο κεφάλι. Εγώ σα λέω μισό λεπτό. Εγώ δεν λέω να πάρουμε κανένα στο κεφάλι. Ο κύριος Αγκόρτσας δεν έκανε να ακούω, τίποτα. Όχι να ακούω. Τα άλλα μέλη μοιαστήκαν. Όχι να ακούω και δικαιολογίες όμως ότι ήταν Πάσχα και δεν μπορέσαμε να βρεθούμε και θα βρεθούμε αμέσως μετά το Πάσχα. Συγγνώμη. 28 Μαρτίου είναι. 28 Μαρτίου βγήκε το αποτέλεσμα. Δηλαδή, εσείς βρίσκετε σκόπιμο από 28 Μαρτίου να μην έχει συγκληθεί ούτε μια φορά αυτή η Επιτροπή να πει ρε παιδιά, πήραμε κάποια χρήματα. Πώς θα τα διαχειριστούμε, δεν τι διαχειριστήκαμε, τι έχουμε τα ακόμα να κάνουμε. Δεν τα πήραμε. Τα χρήματα είναι στο ταμείο του Δήμου. Τα χρήματα είναι στο ταμείο του Δήμου. Δεν έχουμε πάρει χρήματα. Κακό στο ένα, κακό στο άλλο. Μπερδεμένη ιστορία. Δεν είναι καθόλου μπερδεμένη ιστορία. Δεν το είπα εγώ. Ο κ. Δημάρχος το είπε το μπερδεμένη ιστορία. Ζητώ συγγνώμη. Το ζητούμενο βέβαια είναι ότι πριν λίγο καιρό γίνονταν λόγος για αναδόχους, για ταξίδια στο Καστελόριζο και για χρήματα που μπήκαν τελικά από την τσέπη όσων διαχειρίστηκαν την υπόθεση, για να φτάσουμε σήμερα μετά το θόρυβο που ξέσπασε να μιλάμε και για υπόλοιπο της δωρεάς. Να υπενθυμίσουμε ότι την ίδια δεδροφύτευση διαχειρίστηκε και ο Δήμος Αυδείρων, ο οποίος έκανε όλο το έργο με ίδια δαπάνη και εθελοντική προσφορά των Δημοτών της Μάνδρας, ενώ τα 10.000 δολάρια αποφασίστηκε να διατεθούν στα σχολεία της περιοχής.